Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε εκλογές έχοντας προηγηθεί η τραγωδία των Τεμπών, η οποία ανακάτευσε την τράπουλα. Το πρώτο και προφανές ερώτημα είναι αν οι γενικές τάσεις έχουν αλλάξει. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με το τι βγήκε στην αρχή μετά τα Τέμπη με το τι κάνανε τα Τέμπη. Σε σχέση με το τι κάνανε τα Τέμπη. Δηλαδή με τη γενική εικόνα που υπήρχε πριν, πέραν των προφανώς επιμέρους πληγμάτων που έχει δεχτεί η κυβέρνηση και των όποιων άλλων, εάν η γενική ιεράρχηση, οι γενικοί σχετισμοί έχουν αλλάξει. Δηλαδή πώς πορευόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, όπως και να το ψάξει κανείς αυτή τη στιγμή, πρώτο κόμμα φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν μοιάζει να επιδέχεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια αμφισβήτηση. Εντάξει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως και να μην λέει κανείς μεγαλοστομίες. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι διαφέρονται τα πράγματα. Πάει αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα Τέμπη δεν ήταν μια απλή περίπτωση πάνω στην κυβέρνηση, διότι εκτόξευσαν, άνοιξαν αν θέλετε το καπάκι της χύτρας και άφησαν να βγει όλος ο θυμός της συσσωρευμένης οργής που υπήρχε στο μυαλό του κόσμου και ο οποίος δεν μπορούσε να το βγάλει με κάποιον πολιτικό σωστό τρόπο, διότι και η κυβέρνηση συμπεριφερόταν όσο μπορούσε κατά το δοκούν. Με την αφορμή που δόθηκε στον κόσμο λόγω των Τεμπών, άρχισε να βγάζει όλα του τα παράπονα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο πετούσε εκείνη την ώρα στον αέρα. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι ή θα έχει μόνιμη επίδραση πάνω στα ποσοστά ή θα είναι παροδική, διότι στην Ελλάδα που ζούμε 3 μέρες το θαύμα, 4 το μέγα θαύμα. Βεβαίως, ντρέπομαι που λέω αυτή την παροιμία, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι όταν λες στους ανθρώπους που έχασαν, νέους ανθρώπους που είναι κοντά στην ηλικία των παιδιών μου και τους αποκαλείς έστω μέγα θαύμα που κρατάει 4 μέρες, είναι ντροπή. Απλώς υποψιάζομαι ότι αυτό το συμβάν πολιτικά θα πολλώσει τους ψηφοφόρους των κομμάτων. Δηλαδή κάποια στιγμή θα περάσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας από τη φάση του θυμού και εκείνη και μετά θα αρχίσουν να λειτουργούν αμυντικά. Το ίδιο πράγμα πιθανότατα θα γίνει και με τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων, οι οποίοι θα πολλωθούν και κυρίως των μικρών, όπου βλέπουμε ότι τα μικρά κόμματα έχουν αυτή τη στιγμή ένα καλλιεργήσιμο πεδίο μπροστά τους. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, υπάρχουν μελέτες στο εξωτερικό από 400 τέτοια ατυχήματα, τα οποία δείχνουν ότι το σημείο καμπής από το οποίο μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για το πόσο μόνιμο είναι το φαινόμενο της οργής και η επίδρασή του πάνω σε ηθικούς και φυσικούς υπεύθυνους, αρχίζει να φαίνεται μετά την 6η εβδομάδα απόστασης από τα συμβάντα αυτού του τύπου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, έτσι. Συμπίπτει αυτή όλη η ιστορία γύρω στο Πάσχα. Βάλτε ότι το Πάσχα θα είναι και είναι μια περίοδος που όπως και να γίνει η πλατιά μάζα των Ελλήνων θα προσπαθήσει να το ζήσει, εν πάση περιπτώσει, το Πάσχα αυτό. Θα βρεθεί βέβαια σε τόπους καταγωγής και εκεί θα ανταλλαγούν από αυσής, θα υπάρξουν περισσότερες ζυμώσεις και θα δούμε πώς θα γυρίσουν από εκεί. Άρα εκεί θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει διαμορφωθεί ως πάγια κατάσταση ή ως φορά των πραγμάτων. Τούτη τη στιγμή είμαστε κοντά ακόμα στο πλήγμα, έτσι. Άρα μετά την 6η εβδομάδα φεύγει η οργή, φεύγει το θυμικό και γίνεται μια... Δεν φεύγει, απλά αρχίζει, δεν ξέρω πόσοι εσείς ή πόσοι έχουν ακούσει τα 6 στάδια του πέμπτους. Ναι. Τα οποία είναι, το πρώτο στάδιο είναι το σοκ, όπου ο κόσμος λέει δεν μπορεί να μου συνέβη εμένα αυτό. Το δεύτερο στάδιο είναι η οργή, γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό. Το τρίτο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση.
που λέει και δεν μου λέτε τώρα μου συνέβη πολύ, αυτό που μου συνέβη λίγο. Mm. Και το επόμενο στάδιο, δεν τα θυμάμαι και τα ενδιάμεσα, γιατί υπάρχουν και κάποια. Το τελευταίο είναι η αποδοχή. Το τελευταίο είναι η αποδοχή. Και το τελευταίο είναι η αποδοχή. Ναι. Εκεί μπαίνεις στην αποδοχή. Ναι. Η θεωρία λοιπόν λέει ότι μετά την έκτη εβδομάδα πιθανά να αρχίσουμε να βλέπουμε αν είμαστε ή δεν είμαστε στη φάση της αποδοχής, άρα αυτό που θα μετράμε θα έχει μία μονιμότερη κατάσταση. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν λέγοντας φεύγει το θυμικό, φεύγει η επίδραση του θυμικού, εάν μετά γίνεται μία ιεράρχηση, δηλαδή αν αυτό το δυστύχημα αντιπροσωπεύει μια γενικότερη αδυναμία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πληγεί σε αυτό που ήταν το δυνατό της χαρτί, δηλαδή στην ικανότητα διοίκησης, έτσι, σε διάφορους τομείς. Την έπληξε, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά γενικότερα. Δηλαδή, τέτοια υποαμφισβήτηση, γενικά, ως ένα βαθμό, η ικανότητα της να διοικεί με επάρκεια, αποτελεσματικά. Επειδή το έχουμε μετρήσει με κάποιους τρόπους, ναι, σε πάση περιπτώσει, το αν το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης, που ήταν η αριστεία, και το επιτελικό κράτος, έχουν πληγεί, σας λέω ότι ναι, έχουν πληγεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναξεκινήσει από αυτό την προεκλογική της εκστρατεία η κυβέρνηση. Άρα, πού πρέπει να επικεντρώσει. Τι λέτε? Πού πρέπει να επικεντρώσει, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή. Πού πρέπει να επικεντρώσει. Το πρέπει είναι μεγάλη κουβέντα. Το μόνο που μπορεί να ακούσει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι μόνο και σας το λέω και αυτό με τα γνώσεως, θέματα οικονομικών. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να μπαλαντσάρει σε επικοινωνία είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια και την οικονομία της χώρας. Και μάλιστα όχι την ακρίβεια αυτή καθεαυτή, διότι το σημαντικό μέρος της ακρίβειας είναι εισαγόμενο πράγμα. Αυτό το οποίο πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση είναι ότι κάνει το maximum για να διαχειριστεί το θέμα της εσχροκέρδειας. Άρα ο κόσμος κατανοεί ότι ένα μέρος της οικονομικής δυσπραγίας, της ακρίβειας, είναι και εξωγενές, δηλαδή πληθωρισμός, πάει διεθνής κλπ. Ναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, κάθε φορά που αξιολογούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας και την κυβέρνηση στο αν μπορούν να διαχειριστούν θέματα οικονομίας, αριστεύει. Πάει πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει. Όταν αξιολογούμε την κυβέρνηση σε θέματα ακρίβειας και κατάστασης των τιμών, εκεί υστερεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει, έχουμε τρέξει και ερώτηση, όπου είχαμε ρωτήσει για το σε περίπτωση που έπρεπε να λείψετε από το σπίτι σας, σε ποιον από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς θα εμπιστευόσασταν τα κλειδιά του σπιτιού σας, όπου εκεί προηγείτο τότε που το είχαμε τρέξει πρώτεμπον, εννοείται κλπ. Προηγείτο με μικρή διαφορά ο κύριος Τσίπρας, μικρή διαφορά, αλλά ο κανένας είχε ένα ποσοστό κοντά στο 50%, ένα τεράστιο πράγμα. Και είχαμε και δεύτερη ερώτηση που έλεγε, αν είχατε μία επιχείρηση, ποιον από τους δύο θα προσλαμβάνατε για γενικό διευθυντή της επιχείρησής σας αυτής. Και εκεί προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης σημαντικά σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και ο κανένας δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη μπάρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το γήπεδο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι τα οικονομικά. Στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια πώς θα πάει? Γιατί είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολούν για πολύ καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή με τα γνώσεις επίσης σας το λέω ότι η εξωτερική πολιτική έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί τον κόσμο. Το ποσοστό ως πρόβλημα πέφτει. Διότι επειδή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση η Τουρκία, εδώ πέρα μας έστειλαν ευχετήριο την 25 Μαρτίου, το οποίο ήταν ένα σχήμα οξύμορο όπως αντιλαμβάνεται. Επειδή δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα, ναι, προηγείται η κυβέρνηση σαν αξιολόγηση σε αυτό το πράγμα, αλλά είναι, κατά κάποιο τρόπο έχει πάει πίσω η προτεραιότητά του. Τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας τις καρπώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή πάνε στα άλλα κόμματα, σε αυτά που ονομάζουμε? Πάνε στα άλλα κόμματα και στην αδιευκρίνητη ψήφο. Αλλά το θέμα είναι ότι και από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν ψηφοφόροι και πάνε σε άλλα κόμματα και στην αδιευκρίνητη ψήφο, γι' αυτό και εκείνος δεν ανεβαίνει.
ή δεν ανεβαίνει με τις ταχύτητες που θα περίμενε. Διότι όλη αυτή η ιστορία των Ντεμπών ξαναεκτόξευσε στα ύψη το θέμα της αντισυστημικότητας. Εκατερωθέν, δεξιά και αριστερά. Ακριβώς. Και υπάρχουν αντισυστημικές επιλογές τούτη τη στιγμή και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Διότι π.χ. θυμάστε ότι για ένα διάστημα συζητούσαμε ότι θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή ο κύριος Βαρουφάκης. Και ξαφνικά μετά τα Τέμπη ο κύριος Βαρουφάκης πέρασε καθαρά το 3% για το μπαίνει στη Βουλή και συζητάμε για το με τι ποσοστό θα μπει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι αντισυστημική επιλογή. Ναι. Έτσι. Αλλά οι αριστεροί, οι αριστερόστροφοι επέλεξαν ως αντισυστημική ψήφο το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη κυρίως. Και άλλες επιλογές, μικρότερο κομμάτων. Ανταρσία κλπ. Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά βεβαίως υπάρχουν απώλειες και προς τον κύριο Βελόπουλο, υπάρχουν απώλειες και προς τα μικρότερα κόμματα τύπου του κυρίου Τζίμερου, του κυρίου Εβίε Τζόγλου, ο οποίος ενώθηκε τώρα με τον κύριο Μογδάνο, mm-hmm. Και φυσικά προς το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Mm-hmm. Από το οποίο είναι αυτή τη στιγμή με σημαντικά μεγάλα ποσοστά, τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν βέβαια και πού θα πάνε. Παρόλο που το έχουμε ρωτήσει και το έχουμε δείξει στην έρευνα στο Open για το σε περίπτωση που ο Άριος Πάγος βγει και πει ότι τελικώς δεν επιτρέπεται να κατέβει σε εκλογές το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, εσείς πού θα πάτε. Mm. Και εκεί φαίνεται ότι το μικρότερο ποσοστό από εκείνους λένε ότι θα πάνε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Πίσω, λάθος λέξη. Θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν ποσοστά τα οποία πάνε κυρίως στον κύριο Βελόπουλο, σε άλλα μικρότερα κόμματα και κάποιοι πάνε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε προφανώς ως ψήφο εκδίκησης, έτσι, γιατί από το κόμμα του κ. Κασιδιάρη στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, προφανώς υπάρχει εκδίκηση, αλλά ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να λέμε, σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο λίγον πιο αντισυστημική επιλογή, έτσι, πέρα από το εκδικητικό. Η στροφή του κυρίου, μια και το αναφέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω, θα το κάνω τώρα. Η απόπειρα του κυρίου Τσίπρα να κάνει στροφή προς το κέντρο για να ανοίξει αυτές τις δεξαμενές, τις κεντρώες, πέτυχε, μπόρεσε να το κάνει ή κίνδυνευσε να χάσει την βάση του, τον πυρήνα του, ας πούμε, τον αντισυστημικό και ξαναγύρισε στη βάση του, στον άξονα του. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξακολουθεί να κουβαλάει ακροαστικά στη μεσαία τάξη. Που δεν του επιτρέπουν εύκολα να γίνει πιστικός σε αυτόν τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η μετριοπαθή στάση που κράτησε στην περίπτωση των Ντεμπών και δεν άρχισαν τις γνωστές κορώνες όπως γινόταν ίσως στο παρελθόν, τον βοήθησε να κρατήσει μία εικόνα η οποία θέτει κάποια θεμέλια μιας πιο σοβαρής διακυβέρνησης από ότι στο παρελθόν από πλευράς πολιτικής ορθότητας τουλάχιστον. Αλλά τα ωφέλη που είχε σε ποσοστά από τους κεντρώους ψηφοφόρους δεν ήταν τα αναμενόμενα. Άρα λογικά θα επικεντρωθεί στην βάση του, στην αντισυστημική ψήφο, με ό,τι αυτό σημαίνει, έστω με την ευρεία ερμηνεία, με διευρυμένη ερμηνεία, για να μην έχει απόλυση από εκεί. Γιατί καταλαβαίνω, βλέποντας και τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων, ότι κάθε φορά που επιχειρεί κάποιο άνοιγμα στο κέντρο, βλέποντας και τις δηλώσεις και τις αντιδράσεις στελεχών του, κινδυνεύει να έχει απόλυση από τα αριστερά του. Ναι, αλλά όλος αυτός ο κόσμος θα πρέπει να μάθει ότι ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει μόνο οξύες συμπεριφορές, πρέπει να έχει οξύ λόγο αλλά όχι οξία συμπεριφορά. Ξέρετε, αυτά τα δύο πράγματα είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Ο κύριος Πολάκης σε πράγματα τα οποία λέει δεν κάνει λάθος, ή τουλάχιστον όσο λάθος φαίνεται, όσο φωτίζονται τα λόγια του από τη συμπεριφορά του. Με αυτό λοιπόν, τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει το δίκιο του. Καλύπτει, μητώνει την ουσία. Κατάλαβα. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μάθει να λέει οξία πράγματα, αλλά με σοβαρή επικοινωνιακή ρητορική και στάση. Το ΠΑΣΟΚ
η επιλογή του κυρίου, του κυρίου Ανδρουλάκη να πει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον, στο βαθμό που ο μέσος ψηφόρος του ΠΑΣΟΚ, επειδή το έχω καλύψει χρόνια, ξέρω ότι θέλει να μεταφραστεί η ψήφος του σε κυβερνησμότητα, σε κάτι πάση περιπτώσει, αυτό το που έχει προτάξει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος του βγαίνει, δηλαδή το ακούει η βάση του? Έχω την αίσθηση πως δεν του είναι εύκολο να του βγει. Έτσι. Γιατί, ξέρετε, ο Έλληνας είναι καχύποπτος. Πολύ καχύποπτος. Δηλαδή ζει συνεχώς με βάση το ερώτημα το τυρί το βλέπω, τη φάκα δεν βλέπω. Με αποτέλεσμα ψάχνει να βρει πίσω από αυτή την ατάκα του κυρίου Ανδρουλάκη ποια είναι η φάκα. Και το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι ότι θέλει να προτείνει, ας πούμε, αυτό το οποίο ακούστηκε έντονα, είναι τον κύριο Βενιζέλο. Που εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν εννοεί τον κύριο Βενιζέλο ο κύριος Ανδρουλάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Έλληνας, άμα δεν του πεις κάτι συγκεκριμένο, ρέπει στο να σκέφτεται σκιές πίσω από τις γωνίες. Δεν έχει άδικο. Εννοώ ότι πολλές φορές έχουν εξελιχθεί τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι περίμενε. Εδώ που τα λέμε και η άλλη ψηφοφόρη, γενικά ο ψηφοφόρος, λέει ότι εγώ ψηφίζω, ας πούμε, Μητσοτάκη, Τσίπρα ή Ανδρουλάκη. Πώς θα μου βγει κάτι άλλο που δεν ξέρω τι είναι? Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα θέμα εκλαμβάνει, ένα θέμα, ας πούμε, τώρα θα το πω τώρα, θέλω να μπω σε ονοματολογία γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εντάξει, αλλά εάν διαβάσει κανείς δημοτικότητες πολιτικών σε αυτή τη χώρα από όλες τις εταιρείες ερευνών, εύκολα μπορεί να βρει ποιος είναι ένας κοινός ή ποιοι είναι, για να είμαι σαφέστερο, κοινοί παρανομαστές, πώς το λένε, από τον ελληνικό λαό, για να μπορέσει κανείς να προτείνει τέτοιου είδους ανθρώπους. Γιατί όταν λέει ότι εγώ δεν θέλω τεχνοκράτη, παραδείγματος χάρη σαν τον κύριο Παπαδήμο, αλλά εγώ θέλω πολιτικό, για να μπορέσει να αντισταθμίσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν θέλω κανέναν από εσάς τους δύο, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να είναι και πολιτικός, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Η λίστα μικραίνει, έχετε δίκιο. Θα πιέσει, αν η κατάσταση πολλωθεί από ό,τι φαίνεται, θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή ο διψήφιο, το στόχος για διψήφιο ποσοστό που έχει βάλει ο κ. Ανδρουλάκης είναι ρεαλιστικός? Ξέρετε, ο Έλληνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση που εκτός από το να ψάξει να βρει έναν άθαρτο αντισυστημικό άνθρωπο τον οποίο να βάλει μπροστά, όπως είχε βάλει το 2015 τον κύριο Τσίπρα, νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά επί αυτού του θέματος με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί παράλληλα με το άφθαρτο έχει ανάγκη και μεγαλύτερο exposure, μεγαλύτερη έκθεση. Θέλει να τον βλέπει πιο πολύ. Είναι προσωπικά, σε επίπεδο προσώπων, πιο αχόρταγος ο Έλληνας σε σχέση με άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη. Είμαστε πιο προσωποκεντρικοί. Άρα λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μεγαλύτερης έκθεσης στα ΜΜΕ και γενικά στο να κινείται και να μιλάει και να λέει. Και δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σαν να τοποθετεί τον εαυτό του ότι εγώ, μέσα σε όλο το όχημα που λέγεται λειτουργία της χώρας, είμαι το αμπραγιάζ. Ναι, ακόμα και αν δεν μπορείς να αλλάξεις ταχύτητες, έστω και την πρώτη να έχει μέσα το αυτοκίνητο και κινείται. Μπορείς να φτάσεις σε μπάση περιπτώσει να το παρκάρεις κάπου να φωνάξεις την έλπα. Αλλά η χρησιμότητα του αμπραγιάζ φτάνει μέχρι σε ένα σημείο. Όταν λες ότι εγώ θα είμαι ο ρυθμιστής που θα αυτό και το οποίο, δεν λες. Με λίγα λόγια, πρέπει να ζητήσεις από τον Έλληνα κάτι μεγαλύτερο για να εξασφαλίσεις αυτό το οποίο είναι το ρεαλιστικό και έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αν πηγαίνεις και ζητάς αυτό, θα πάρεις λιγότερο. Φαίνεται όμως ότι καταλαβαίνει και δεις ότι δεν μπορεί, γιατί βλέπει τώρα την πίεση να έρχεται, ότι το ΠΑΣΟΚ θα στριμωχτεί, έτσι, θα πιεστεί. Και καταλαβαίνει και ο ίδιος προφανώς και από τις μετρήσεις που έχει, ότι θα πρέπει να διεκδικήσει ένα ρόλο που να μεταφράζεται μεν σε συμμετοχή στην κυβέρνηση. Δηλαδή αυτός θα τον ψηφίσει, γιατί δεν είναι κομμάτι διαμαρτυρίας του ΠΑΣΟΚ, παρά τα χαμηλά ποσοστά του. Η κουλτούρα του μέσου ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διαμαρτυρία. Θα το ψηφίσει για να μεταφράσει. Κόμμα εξουσίας. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσει τη θέση του στην εξουσία. Και σου λέει πώς μπορώ να το κάνω.
τουλάχιστον θα πω ότι δεν θα είμαι ουρά. Έχετε σκεφτεί εάν τα πράγματα κυλήσουν έτσι όπως φανταζόμαστε όλοι μέσα από τους αριθμούς, ότι θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα και χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα ο κύριος Τσίπρας με τα ποσοστά που θα έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και η Νέα Δημοκρατία δεν θα βγάζει στις πρώτες εκλογές αυτοδυναμία. Ναι. Και ξαφνικά θα πει ο κύριος Μητσοτάκης και θα πούνε και οι υπόλοιποι, οι δύο μεγάλοι τουλάχιστον, ξανά εκλογές. Ναι. Εντάξει, και ξαναπάμε σε εκλογές. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα συμπιεστεί σε αυτές τις επόμενες εκλογές? Το ΠΑΣΟΚ, προφανώς το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσει, να μαξιμάρει τις ευκαιρίες που θα έχει να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές. Πώς εκλαμβάνει, έχετε μετρήσει για το πώς βλέπουν οι Έλληνες τα διάφορα πιθανά σχήματα συνεργασίας, ενώ ας πούμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέει με τους κυβέρνηση Βασιλετός ή με τους προδευτικοί, ή μία τρικομματική? Θα σας πω. Η τρικομματική ακόμα δεν έχει γίνει συνείδηση στους ψηφοφόρους. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να την πέψουν. Είναι δύσπεπτο ακόμα πράγμα. Mm. Όχι ότι δεν προσπαθούν να το φανταστούν στο πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δεν τους νοιάζει οικείο. Και άρα λοιπόν το σκέφτονται και τα αφήνουν. Mm-hmm. Το σκέφτονται και τα αφήνουν. Τα ποσοστά αυτό δείχνουν. Από τα άλλα σχήματα. Από τα άλλα σχήματα λοιπόν, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ μοιάζει να παίρνει μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Αν βάλεις όμως και τα μικρότερα κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και άλλα μικρά κόμματα, versus Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και άλλα μικρά κόμματα, τότε η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ και άλλα μικρά κόμματα παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά. Λίγο, αλλά παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά. Βεβαίως όλα είναι χαμηλά τα ποσοστά αυτά. Δεν υπάρχει κανένα που να φτάνει στο 35-37-40%. Έτσι. Όλα είναι στα 22-24 24. Εκεί μέσα. Ο κόσμος δηλαδή είναι πολυδιασπασμένος. Ναι. Ακόμα δεν έχει αποκτήσει κέντρο βάρους η σκέψη του σε σχέση με συνεργασίες. Αυτό θα συμβεί, φαντάζομαι τώρα, θα συμβεί μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, αν υπάρξει δεύτερος γύρος. Ναι, γιατί εκεί το πράγμα πλέον, με δεδομένα τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, θα τεθούν τα διλήμματα πλέον ομά. Διότι σκεφτείτε ότι αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ένα ποσοστό που είναι κοντά στο 37 ακόμα κάτι, που είναι το μίνιμουμ ποσοστό που θα έπρεπε να έχει για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, επειδή θα μπουν 6 κόμματα και όχι 7, έτσι. Λοιπόν, τότε θα μπορεί εύκολα να ισχυριστεί ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτή τη στιγμή ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, μας στείλατε το μήνυμα, το πήραμε το μήνυμα, αλλά σοβαρευτούμε τώρα για να μην ρίξουμε τη χώρα στα βράχια. Και θα είναι αρκετά πιστευτό, ο κόσμος θα δει και τη μικρή διαφορά, θα αποδεχτεί και αυτός τη δική του επιλογή, μιας και έφερε τη Νέα Δημοκρατία κοντά σε ένα ποσοστό της αυτοδυναμίας, αλλά όχι αυτοδυναμία, και θα το σκεφτεί. Αν η Νέα Δημοκρατία απέχει από αυτό το ποσοστό, τότε αναγκαστικά η κυβέρνηση θα πρέπει να σηκώσει τους τόνους πολύ. Δεν θα πει, τι να κάνουμε τώρα, ας συμβιβαστούμε, ας κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί με ποιον θα την κάνει? Οι Έλληνες, οι ψηφοφόροι στην πρώτη Κυριακή, το έχετε μετρήσει, στην πρώτη Κυριακή, γιατί αυτό γίνεται συνήθως. Δηλαδή παίξουν πόκερ, δηλαδή μπλοφάρουν στην πρώτη Κυριακή, ρίξουν μια ψήφο διαμαρτυρίας για να στείλουν τα μηνύματα, και στη δεύτερη ρίξουν την κανονική, τώρα εντός εισαγωγών την κανονική. Δηλαδή αν έχουν εξ αρχής. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά μιλάμε για λίγο πιο ταυτοτική επιλογή, ψήφο, και όχι τόσο ψήφο διαμαρτύριας. Δηλαδή, επειδή βλέπουν να γίνονται και πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο που μοιάζουν με αυτά τα οποία υποφέρουμε εδώ, βλέπουν τι γίνεται και εκεί, βλέπουν να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και γενικά να παίρνονται επιλογές και αποφάσεις σοβαρές, και όχι παίζουμε το κρυφτό, σε τιμωρώ και μετά λέω ντάκι, θα είσαι καλό παιδί, γιατί κοίτα, θα το ξανακάνω. Λοιπόν, δεν είμαστε εκεί. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο συνειδητό το πράγμα του
ποιον θα έχω να με κυβερνάει. Μην ξεχνάτε ότι αν εξαιρέσει κανείς το Πασόκ, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα, οι άλλοι δύο παίκτες έχουν κυβερνήσει. Mm-hmm. Και του ενός δεν μ' αρέσει το αυτό του και του άλλου δεν μ' αρέσει το εκείνο του. Άρα λοιπόν κανένας δεν παίζει ξεκινώντας από γκολ από τα ποδητήρια. Ξεκινάνε και οι δύο με πρόβλημα. Με πρόβλημα, ναι. Άρα λοιπόν εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να κάτσει κάτω και να σκεφτεί μην τυχόν πια και κανένας από τους δύο δεν μπορεί να λύσει την κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και άρα λοιπόν μήπως πρέπει να τους βάλω όλες να μαζί. Κάτσουν κάτω στο ίδιο σκαμνί να δώσουν λύσει τα προβλήματα. Παρόλο που τα προβλήματα που αισθάνεται ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα δεν είναι ίδια με το μνημονίο. Διότι στα μνημόνια ήμασταν απελπισμένοι. Επιξηρού ακμής μας, εντάξει, αλλά τώρα υπάρχουν, υπάρχουν τώρα, και... Ναι. Όσο και αν έχει πρόβλημα με το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες σε μακροδείκτες της οικονομίας και απλά δεν έχει κατορθώσει να πείσει τον Έλληνα ότι αυτά τα επιτεύγματα είναι σημαντικά. Μπορούν να κατέβουν στον κόσμο, ο κόσμος πείθεται μόνο όταν τα δει στα χέρια του. Ναι, ναι. Όσο αυτό δεν μπορεί δηλαδή να τα επεξεργαστεί μόνος του και να πει αφού αυτός ο δείκτης βελτιώθηκε και αυτός βελτιώθηκε και περιμένουν επενδυτές έξω από τη χώρα στα σύνορα και θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα και θα γίνει αυτό και θα γίνει το άλλο, άρα συμπέρασμα είναι ότι κάποτε θα βγάλω και εγώ λεφτά. Δεν μπορεί. Δεν πείθεται. Πάντως είχε μια υστέρηση η κυβέρνηση σε αυτό στο να μεταφράσει και να κάνει και γνωστά αυτά που έχει κάνει. Έτσι. Παρακολουθώντας λέτε το τι γίνεται. Ξέρετε, γιατί, πάρα πολλά γιατί πράγματα, υπολόγισε, θα σας πω, γιατί υπολόγισε ότι θα το κάνει τώρα. Αλλά τώρα τις έκατσε ένας πόλεμος. Τις έκατσε κάποιες, τις έκατσαν υποκλοπές. Τις έκατσαν κάποιες περιπτώσεις πάτσιδων. Τις έκατσαν κάποιες περιπτώσεις άλλες. Τις έκατσαν και τα Τέμπη και δεν προκάμει να πει στη μετάφραση. Είναι μονίμως σε διαχείριση κρίσης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Μαύρος, πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Εμπαρμπίτων.